Μόλις 22 ημέρες πριν το θάνατό της και συγκεκριμένα στις 2 Ιουλίου κυκλοφόρησε η τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε η Μαριάννα Βαρδινογιάννη στο περιοδικό Γκαλά και την δημοσιογράφο Μαρία Λεμονιά. Σε αυτήν η πρέσβυρα καλής τελήσεως της Ουνέσκο που έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα 24 Ιουλίου μιλούσε από καρδιάς για τον σύζυγό της Βαρδί Βαρδινογιάννη και την πρώτη τους γνωριμία. Όπως είχε πει για την γνωριμία τους, ήταν η σημαντικότερη στιγμή της ζωής της μαζί με τη στιγμή της γέννησης των παιδιών της. Γνωριστήκαμε σε ένα συγγενικό σπίτι στον Πειραιά όταν εγώ ήμουν ακόμα μαθήτρια και εκείνο αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού. Κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι είναι ο άνθρωπο τη ζωή μου. Από εκείνη την πρώτη συνάντηση δεν σταματήσαμε στιγμή να σκεφτόμαστε ο ένα τον άλλο. Ούτε το γεγονό ότι εγώ έφυγα για την Αμερική για να συνεχίσω τι σπουδέ μου μπόρεσε να σταθεί εμπόδιο ανάμεσά μα. Ήμουν στην Αμερική και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πότε θα έρθει ένα γράμμα από το Βαρδί. Για το πόσο υποστηρικτικό είναι ο σύζυγό τη Βαρδί Βαρδινογιάννη, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, είχε πει πω παραμένει το στήριγμά τη. Είναι ο άνθρωπό μου, όπω είχε πει, και έχω την ευλογία να μοιράζομαι μαζί του λύπε και χαρέ υπήρξε πάντα όχι μόνο απόλυτα υποστηρικτικός, αλλά η πηγή της δύναμής μου και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.